Θα μιλήσουμε με τον κύριο Αγραφιώτη, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εραστέχνη, ταμείας του Εραστέχνη, στενός συνεργάτης του Γιάννη του Ψηφίδη και άνθρωπος ο οποίος τρέχει αγόγιστα και αυτός μαζί με τους υπόλοιπους φυσικά του Διοικητικού Συμβουλίου το τελευταίο διάστημα, ώστε να είναι όλα έτοιμα στις 30 του μήνα στη Γενική Συνέλευση. Καλησπέρα κύριε Αγραφιώτη. Καλησπέρα σε εσάς και στο κοινό σας. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ, ακόμα είμαι στα γραφεία του Συλλόγου. Υπάρχει αρκετή δουλειά, υπάρχει αρκετή προετοιμασία και προεργασία για να είναι όλα έτοιμα στις 30 του μήνα, γιατί κατά τα ψέματα πρέπει να κάνετε αρκετά πράγματα ούτως ώστε να κυλήσει ομαλά η όλη διαδικασία μέχρι τότε. Είναι η αλήθεια, έχουμε ένα δεκαήμερο μπροστά μας, το οποίο η δουλειά μόνο για αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εντάξει, είναι και μεγάλο και σημαντικό το διακύβευμα, κύριε Γραφιώτη, γιατί μιλάμε για την επόμενη μέρα στο ποδοσφαιρικό τμήμα, μιλάμε για σύσταση νέας εταιρείας, μιλάμε για μετοχικό κεφάλαιο. Δεν είναι απλά πράγματα, είναι πολύ σημαντικά για το μέγεθος του ΆΡΕ, εντάξει. Όλοι εδώ πιστεύουμε ότι, και ο κόσμος σίγουρα, ότι είναι ίσως η σημαντικότερη γενική συνέλευση της τελευταίας δεκαετίας για τον ΆΡΕ. Και πρέπει να είμαστε, να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να προσπαθήσουμε να το πάμε το έργο χωρίς λάθη. Μετά από 2 χρόνια ταλαιπωρίας στη ΓΑΜΑ Εθνική, νομίζω ότι το αξίζει αυτό ο Άρης, ο Σύλλογος γενικότερα. Και κυρίως θα πρέπει να υπάρχει, να αιωρείται αν θέλετε την άποψή μου σε αυτή τη Γενική Συνέλευση και αυτό το πάθημα των 2 τελευταίων ετών, δεν ξέρω να συμφωνείτε μαζί μου. Κοιτάξτε, δεν θέλω να πάω στα παλιά, όλοι ξέρουμε τι έχει συμβεί. Εμείς παλεύουμε εδώ, διαβάζουμε τα καταστατικά, συμβουλευόμαστε τους νομικούς και προσπαθούμε να κάνουμε τα πράγματα όσο πιο σωστά γίνεται, έτσι ώστε να πάμε σε μια σωστή και σοβαρή Γενική Συνέλευση που πραγματικά θα καθορίσει το μέλλον μας. Κάνετε αλλεπάλληλα, ας με επιτραπεί η έκφραση, διοικητικά συμβούλια και συνεδριάσεις και γενικότερα. Έχουμε σταθερά κάθε 2 εβδομάδες συμβούλιο και έχουμε και ένα έκτακτο το οποίο θα κάνουμε την Παρασκευή στις 27 του μηνός πριν από τη Γενική Συνέλευση. Είναι ένα συμβούλιο το οποίο δουλεύουμε συνεχώς. Και πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αξιόλογοι και έχουμε φτάσει κάπου το πράγμα και σίγουρα έχουμε αρκετή δουλειά ακόμη. Πείτε μας έτσι για κάποιους που μας ακούνε τώρα και ετοιμάζονται ή αν θέλετε θέλουν να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης πολύ σημαντικής αυτής της 30ης του μηνός. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Πρώτα να μιλήσουμε λίγο για το διαδικαστικό δηλαδή και τι μπορούν να κάνουν κάποιοι που δεν έχουν εγγραφεί ακόμη ως μέλη του. Κοιτάξτε να δείτε. Είχαμε ένα συμβούλιο τη Δευτέρα όπου παρέστησαν και 2 νομικοί. Ναι. Και τους συμβουλευτήκαμε, διαβάσαμε προσεκτικά το καταστατικό, είχαμε και τον αθλητικό νόμο το οποίο αναλύσαμε, μας ανέλησαν οι νομικοί. Ναι. Υπήρχε μια αμφιβολία για το αν θα πρέπει τα καινούργια μέλη να ψηφίσουν ή όχι. Μελετώντας όλα αυτά και παίρνοντας και τις γνώμες των δικηγόρων, δεν τίθεται θέμα με δόκιμα ή τακτικά μέλη. Ναι. Αυτό αφορά μόνο καθαρά το θέμα των αρχαιρεσιών. Έτσι ώστε το κάθε μέλος που είναι τακτοποιημένο οικονομικά μπορεί να έρθει και να πει την άποψή του, να λάβει μέρος σε αυτή την ψηφοφορία που θα αφορά την ανώνυμη εταιρεία. Είχαμε ένα θέμα με την εκαθάριση των μελών, γιατί σε μια παλιότερη γενική συνέλευση είχε οριστεί ένα θέμα διαγραφής μελών, το οποίο το διαβάσαμε, δεν μας άρεσε σαν άποψη, αλλά έπρεπε να το επικυρώσουμε διότι πρέπει να πάμε στη Γενική Συνέλευση και να είναι όλα τα μέλη του Συλλόγου τακτικά. Δηλαδή πρέπει να σεβαστούμε την απόφαση μιας Γενικής Συνέλευσης. Ναι. Τώρα όσον αφορά για το θέμα ποιος μπορεί να παρακολουθήσει τη Γενική Συνέλευση, μπορούν όλα τα μέλη του Συλλόγου, τακτοποιημένα οικονομικά, να έρθουν και να πάρουν το καρτελάκι τους και να ψηφίσουν. Υπάρχει ένας όρος στο καταστατικό ο οποίος αναφέρει τη πιστοποίηση, να το πούμε έτσι, κάθε μέλος που γράφεται εντός 2 μηνών. Ναι. Στο συμβούλιο που αποφασίσαμε να κάνουμε στις 27 του μήνα, ναι, όσοι έχουν εγγραφεί μέχρι εκείνη την ημέρα, θα περάσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα τους δεχτούμε σαν μέλη του Συλλόγου, ακόμη και στις 27 να έρθουν, και όλοι αυτοί θα μπορέσουν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση. Μάλιστα. Δηλαδή στο διάστημα που μεσολαβεί, δηλαδή μέχρι τις 27 να εγγραφούν τα καινούργια μέλη, θα τα πιστοποιήσετε κατά κάποιο τρόπο, θα τα εγκρίνετε στις 27. Καινούργια ή παλαιά μέλη, ναι, που έχουν με την απόφαση Γενικής Συνέλευσης του 2015 νομίζω, ναι, που έχουν φύγει από τα μητρώα τους λόγου, μπορούν να έρθουν και να ξαναγραφούν κανονικά και να λειτουργήσουν με όλα τα δικαιώματά τους.
Μάλιστα. Είναι, και, είναι... αυτό, μάλλον, και αυτό το ζητάμε και από τον κόσμο, γιατί πιστεύουμε ότι σε μια τέτοια σοβαρή σημαντική στιγμή θα πρέπει να είναι όλος ο κόσμος που ενδιαφέρεται για τον Άρη και τον αγαπάει και να είναι κοντά στην ομάδα. Ναι. Επειδή μιλήσατε, κύριε Γραφιώτη, για εκαθάριση του Μητρώου, ήταν μια απόφαση πέρσι το Μάιο της 25ης της Γενικής Συνέλευσης για την εκαθάριση του Μητρώου. Δηλαδή, μετά την εκαθάριση του Μητρώου, εάν κάποια παλιότερα μέλη που για κάποιο λόγο τα τελευταία χρόνια δεν είχαν δραστηριοποιηθεί, δεν είχαν πληρώσει τη συνδρομή τους, έρθουν τώρα, μπορούν, φαντάζομαι, να. Μπορούν βεβαίως και υπάρχει πρόβλεψη. Τα μέλη να έρθουν για να εγγραφούν με το ποσό των 25 ευρώ και θα προσπαθήσουμε να τους δώσουμε και το κωδικό που είχαν σαν Μητρό, δηλαδή κάποιος μπορεί να μην θέλει να χάσει τον αριθμό που είχε. Ναι. Θα φροντίσουμε να το περάσουμε έτσι. Όλα αυτά αφορούν, καταλαβαίνετε τώρα, υπήρξε μια γενική συνέλευση, έπρεπε να έχει επικυρωθεί αυτό από προηγούμενα συμβούλια. Ναι. Δεν θέλουμε να κινδυνεύσουμε η Γενική Συνέλευση να είναι λυπή σε κάτι για οποιοδήποτε λόγο, οπότε έπρεπε να το πάρουμε σαν απόφαση, χωρίς να το λέω και στον κόσμο ότι είναι κάτι, ότι η διαγραφή μελών είναι κάτι που δεν μας αρέσει, ούτε σαν έννοια, ούτε σαν λέξη. Ναι, σωστά. Μετά από αυτή την εκαθάριση πλέον, πόσα μέλη αριθμεί το ουράσιο? Τώρα δεν το έχω μπροστά μου. Δεν το... Περίπου στο πρόχειρο, δεν το γνωρίζετε. Γύρω στα 400 μέλη νομίζω ήταν, αλλά δεν ασχολήθηκα με αυτό το... Ναι, εν πάση περιπτώσει είναι ένα νούμερο. Είναι ένα νούμερο και συνεχώς πάλι σήμερα μου είπαν ότι κάποιοι ήρθανε, γραφτήκανε, πληρώσανε. Πιστεύω ότι θα έχουμε αρκετό κόσμο στη Γενική Συνέλευση και αυτό θα δείξει και τη δύναμή μας πραγματικά. Όχι τη δική μας, όλο του Άρη βέβαια, έτσι. Βέβαια, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά τα θέματα και της ίδρυσης της ΝΕΠΑ. Και για την ίδρυση της ΝΕΑΣΠΑ νομίζω απαιτείται το 50% να είναι παρόντες, νομίζω. Αν δεν κάνω... Ναι, να είναι το 50%, 51%, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τη Γενική Συνέλευση σε απαρτία και να είναι έγκυρη. Πάντως έχετε αποφασίσει ως Δέλτα Σίγμα κανονικά να προχωρήσουμε τις διαδικασίες ως Άρης, ως Αεραστέχνης Άρης για την ίδρυση της νέας ΠΕ, παρά το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το τι θα ισχύσει και αν θα ισχύσει και τι θα περιλαμβάνει ο νέος αθλητικός νόμος. Προχωράμε δηλαδή με το ισχύον καθεστώς. Αυτό είναι ξεκάθαρο για εμάς, νομίζω και για όλο τον κόσμο, από τη στιγμή που η ομάδα πρωταγωνίστησε στην κατηγορία της και πήγε πάρα πολύ καλά. Ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να κάνουμε τις διαδικασίες. Το πρώτο βήμα είναι να καλέσουμε τη Γενική Συνέλευση, να αποφασίσει το σώμα για το κεφάλαιο και να έρθει ο επενδυτής όπου θα αναλάβει τη διαδικασία για να λειτουργήσει. Ναι. Τώρα τα θέματα τα οποία υπάρχουν μπροστά που είναι σκόπελοι και λίγο πολύ όλος ο κόσμος γνωρίζει. Ναι. Ο κύριος Καρυπίδης, ο οποίος είναι επενδυτής μας αυτή τη στιγμή, βγαίνει και λέει παντού ότι το έχει καταφέρει και προσπαθεί και θα προχωρήσει η νέα εταιρεία. Η δικιά μας δουλειά λύγει με τη σύσταση της εταιρείας και την τοποθέτηση του κεφαλαίου. Από εκεί και μετά η Επιτροπή, η οποία αναλαμβάνει για να δημιουργήσει την ΠΑΕ μέχρι να γίνει το πρώτο τακτικό συμβούλιο της, πρέπει να κάνει τις διαδικασίες με τους λογαριασμούς και όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν και το καταστατικό. Η δουλειά μας σαν αεραστέχνες είναι να κάνουμε τη Γενική Συνέλευση και πρέπει να κάνουμε να συστήσουμε την νέα ανώνυμη εταιρεία. Αρχικά δηλαδή με μετοχικό κεφάλαιο, αυτό που απαιτεί ο νόμος, έτσι δεν είναι το μίνιμουμ? Κοιτάξτε, το σώμα της Γενικής Συνέλευσης αποφασίζει, δεν είναι δική μας τοποθέτηση. Βέβαια, εδώ υπάρχουν διάφοροι σκόπελοι πάνω σε αυτό το θέμα. Ούτε πολύ μικρό πρέπει να είναι, ούτε πολύ μεγάλο. Για διαφόρους λόγους. Αλλά είναι κάτι που θα το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση και όχι εμείς. Εσείς ως Διοικητικό Συμβουλίο του Αεραστέχνη θα κάνετε κάποια πρόταση στο σώμα της Γενικής Συνέλευσης? Εντάξει, τη Δευτέρα φύγαμε από εδώ, από τα γραφεία, γύρω στις 1 η ώρα το βράδυ, συζητώντας αυτά τα θέματα. Ναι. Σίγουρα θα τοποθετηθούμε. Ετοιμάζουμε τη διαδικασία. Ο κόσμος, καταλαβαίνω, ακούμε και εμείς ότι το κεφάλαιο θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλο και θα πρέπει να γίνουν πολλά, δεν πρέπει να είναι πολύ μικρό. Αλλά η όλη διαδικασία έχει σκοπέλους και για πολύ μικρό κεφάλαιο και για πολύ μεγάλο. Ναι. Θα πρέπει το σώμα να αποφασίζει και να είναι μια σωστή απόφαση για να μπορέσει να την υποστηρίξει και ο επενδυτής. Διότι αν φτάσουμε σε κάποιο σημείο και δεν καλυφθεί το κεφάλαιο, το οποίο θα αποφασιστεί,
μπαίνουμε από μόνοι μας σε άλλα προβλήματα. Ναι. Φαντάζομαι όλα αυτά τα έχετε συζητήσει λαμβάνοντας υπόψη και τις νομοθετήσεις νομικών του ερασιτέχνη, φοροτεχνικών, ενδεχομένως ανθρώπων που... Είχαμε δύο, δύο νομικούς στο Συμβούλιο που συζητήθηκε μόνο αυτό το θέμα. Ναι. Και αναλύσαμε και τον αθλητικό νόμο και το καταστατικό του συλλόγου μας, το οποίο σε κάποια σημεία μικρά διαφέρει με τον αθλητικό νόμο, αλλά η άποψη των νομικών είναι ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε τον αθλητικό νόμο, διότι αν το ξέρετε και, και από το 2014 υπήρξε μια απόφαση του Υπουργείου, το οποίο συνιστά όλους τους αθλητικούς συλλόγους να συμμορφώσουν τα καταστατικά τους με τον αθλητικό νόμο. Ναι, ναι, σωστά. Ναι, νομίζω ότι είναι αυτό που, το σωστό που πρέπει να ακολουθήσει ο ερασιτέχνης. Τώρα, από εκεί και πέρα, μας είπατε για τον κύριο Καρυπίδη ότι αυτή τη στιγμή είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει χρηματοδοτήσει φυσικά φέτος το ποδοσφαιρικό τμήμα και είναι από ό,τι γνωρίζουμε, από όσο μας έχετε πει ως ερασιτέχνης, ο μοναδικός που έχει δηλώσει ενδιαφέρον μέχρι στιγμής. Δεν έχετε κάτι άλλο δηλαδή. Εμείς αναλάβαμε τον Οκτώβριο. Ναι. Αν θυμάστε, 16 Οκτώβρη είχαμε, μας όρισε συμβούλιο το δικαστήριο. Τον κύριο Καρυπίδη τον βρήκαμε. Ναι. Είχε ήδη κάνει 2-3 παιχνίδια στο Χαριλάου. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατάφερε, έφερε την ομάδα ψηλά, τήρησε μέχρι την ώρα τις δεσμεύσεις που είχε δώσει στην ερασιτέχνη. Αυτό το αναγνωρίζει όλος ο κόσμος, η ομάδα πάει πάρα πολύ καλά. Το ζητούμενο είναι τώρα ότι ο κύριος Καρυπίδης προηγείται όλων των άλλων. Ναι. Και σίγουρα θέλουμε να έρθει, να τοποθετήσει τα χρήματά του, να πάρει την ομάδα και του χρόνου να χαιρόμαστε όλοι ότι θα ανέβουμε στη Super League. Mm-hmm. Ναι. Είναι γνωστό άλλωστε, νομίζω ότι υπάρχει από τη μια το ηθικό κομμάτι, αλλά υπάρχει και στο μνημόνιο που έχετε υπογράψει μια προτεραιότητα τροποντινά για έναν άνθρωπο ο οποίος, όπως μας είπατε, ήρθε, τοποθέτησε κάποια χρήματα και είναι συνεπής μέχρι σήμερα σε αυτή του την δέσμευση. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που ο άνθρωπος είναι συνεπής, δεν έχουμε εμείς κάποιο λόγο να αντιδράσουμε απέναντί του. Ίσα-ίσα θέλουμε να τον βοηθήσουμε. Φροντίζαμε, κρατήσαμε και το λογιστικό κομμάτι σε τέλειο βαθμό, έτσι ώστε να ξέρουμε την παραμικρή λεπτομέρεια και στο λεπτό το ευρώ το τι έχει ξοδέψει ο άνθρωπος. Και πραγματικά ο Άρης χρειάζεται έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι ικανός και στα οικονομικά, αλλά και σίγουρα στο θέμα που αφορά το ποδόσφαιρο, ο οποίος δείχνει ο κ. Καρυπίδης ότι το γνωρίζει. Ναι. Ναι, εντάξει, ναι, νομίζω ότι επί του αγωνιστικού δεν μπορεί να υπάρξει καμία αμφισβήτηση. Η ομάδα βγήκε πάρα πολύ εύκολα. Γιατί οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες δεν έχουν μόνο τα οικονομικά, αλλά ξέρουμε ότι το ποδόσφαιρο στη χώρα είναι ένα ιδιαίτερο γεγονός και ο άνθρωπος δείχνει ότι το κατέχει. Μπράβο του. Ναι. Ως ταμείας του ερασιτέχνη, φαντάζομαι μπορείτε να μας επιβεβαιώσετε αν αυτό που κυκλοφόρησε προσφάτως το νούμερο είναι αληθές ή όχι, δηλαδή ότι έχουν μπει από τον κύριο Καρυπίδη 961.000 ευρώ, από τα οποία τα 60.000 νομίζω είναι με παραστατικά της εταιρείας του, αν δεν κάνω λάθος. Κοιτάξτε, τα νούμερα αυτά που έχουν κυκλοφορήσει είναι αυτά τα οποία έχουμε κρατήσει από το λογιστήριο. Υπολείπονται και κάποια τιμολόγια του μηνός που τρέχουν, το οποίο δεν θα διαφοροποιηθεί σίγουρα μέχρι τη λήξη της συνεργασίας. Και ο άνθρωπος πραγματικά, παρόλα τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του, στη δουλειά του, ήταν συνεπέστατος με όλη τη διαδικασία. Είμαστε εδώ και συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Νίκο Αγραφιώτη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερασιτέχνη και Ταμεία. Λέγαμε για τα χρήματα, κύριε Αγραφιώτη. Μας είπατε ότι υπήρξε γενικότερα το τελευταίο διάστημα μια φημολογία σχετικά με τις άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες του κυρίου Καρυπίδη. Τα φτάνουν στα αυτιά σας, φαντάζομαι έχετε ενημερωθεί κι εσείς, έχετε διαβάσει. Γι' αυτό έχετε συζητήσει μαζί του, θα συζητήσετε, υπάρχει... Κοιτάξτε, έγινε μια συζήτηση μετά το Πάσχα, την εβδομάδα εκείνη, με τον πρόεδρο. Τον περιμένουμε τον κύριο Καρυπίδη, υποσχέθηκε ότι θα έρθει να κάνει άλλη μια συζήτηση για να τακτοποιήσουμε τις λεπτομέρειες. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά σε αυτό το επίπεδο. Ο ίδιος διατείνεται ότι παντού και το διαβάζετε κι εσείς ότι είναι ο Άρης, είναι δικό του θέμα. Ναι. Δεν σας κρύβω ότι μας ανησυχεί λίγο το θέμα της Βέρειας. Ναι. Δεν έχει λήξει ακόμη. Ναι. Αλλά μέχρι στιγμής δεν μας έχει δείξει και δείγματα να μην τον εμπιστευτούμε σε αυτά που κάνει. Σωστά. Ναι, θα θέλατε όσον αφορά τη Βέρεια, φαντάζομαι μέχρι τις 30 του μήνα, μέχρι τη Γενική Συνέλευση, να έχει απεμπλακεί, αν είναι δυνατόν, από την ομάδα. Όλοι θα το θέλαμε, γιατί η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν εστιαύεται σε αυτά τα θέματα. Ναι.
Όντως, όντως, γιατί εκεί θα υπάρξει θέμα. Για να νομίζω το γνωρίζει και ο ίδιος ότι αν θέλει να εμπλακεί στον Άρη, προφανώς θα πρέπει Το να απεμπλακεί από την γνωρίζει, Περία. προφορικά μας έχει διαβεβαιώσει ότι προχωράει τα θέματά του και αναμένουμε και μια συνάντηση με τον πρόεδρο την οποία έχει υποσχεθεί, η οποία θα λάβει μέρος στις επόμενες μέρες για να μας δώσει τις πλήρες λεπτομέρειες της θέσης του. Για να καταλάβει χοντρικά ο κόσμος όσον αφορά τις ημερομηνίες και τη διαδικασία, κύριε Γραφείο, ότι εφόσον το γνωρίζετε για να ενημερώσουμε, θα αποφασιστεί η ίδρυση της νέας εταιρείας στις 30 του μήνα και φυσικά θα καθοριστεί και το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου και θα ανοίξει και ο ειδικός λογαριασμός αφού Ναι, προκύψει να και... σας πω λίγο για τη διαδικασία. Από Ναι. τη στιγμή που παραιτηθούμε από τα δικαιώματα της προηγούμενης ΠΑΕ για να μπορέσουμε να κάνουμε τη Σωστά. νέα... Ναι, είναι το προαπαιτούμενο αυτό, ναι. Και οριστεί το επικεφάλαιο από το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται μια πενταμελής επιτροπή, η οποία ουσιαστικά παίρνει τη θέση Διοικητικού Συμβουλίου για τη νέα εταιρεία και η οποία αναλαμβάνει να τρέξει όλα τα θέματα δημιουργίας της, από το καταστατικό, τους λογαριασμούς και ό,τι άλλο χρειαστεί, έτσι ώστε μετά το πρώτο συμβούλιο διοικητικό σαν νέα ανώνυμη εταιρεία να αναλάβει ο επενδυτής να βάλει το δικό του συμβούλιο. Δηλαδή η Επιτροπή ουσιαστικά έχει θέση Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο πλέον σαν ολοκληρωμένη εταιρεία. Δηλαδή άπαξ και αποφασιστεί, υποθετικά μιλώντας για να βοηθήσω την κουβέντα, 1 εκατομμύριο λέω εγώ. Εντελώς υποθετικά μιλάω τώρα, με το μετοχικό κεφάλαιο αμέσως ανοίγει λογαριασμός και νομίζω ότι βάσει του αθλητικού νόμου υπάρχει μια διαδικασία, δηλαδή κάποιες ημερομηνίες που πρέπει να τηρηθούν. Είναι πρώτα για τα μέλη. Υπάρχουν 15 μέρες στις οποίες θα πρέπει να καλυφθεί το κεφάλαιο στον ειδικό λογαριασμό και να μπορέσει να προχωρήσει στο επόμενο βήμα. Μάλιστα. Δηλαδή άπαξ και έρθει ο κύριος Καρυπίδης ή οποιοδήποτε και την πρώτη μέρα που ανοίξει ο λογαριασμός και είναι μέλος του ερασιτέχνη, βάλει τα χρήματα, νομίζω κλείνει αυτομάτως η αύξηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στον αθλητικό νόμο, δεν νομίζω να είναι έτσι. Α. Δεν είμαι ο ειδικός όμως να δώσω αυτή την απάντηση. Θα πρέπει ούτως ή άλλως να παρέλθει το 15ήμερο. Α, το 15ήμερο, μάλιστα. Ναι. Εντάξει, θα μας τα πούνε οι κοινομικοί πιο εξειδικευμένα, νομίζω, όσο πλησιάζουμε σε εκείνες τις ναι, μέρες. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα τοποθετηθούν στη Γενική Συνέλευση, ώστε να γνωρίζει ο κόσμος, για να ξέρει και να υπάρχει διαφάνεια σε αυτό το επίπεδο. Όπως επίσης και να πω ότι για το εκατομμύριο που είπατε, είναι καθαρά υποθετικό δικό σας. Ναι, υποθετικό. Είπα υποθετικά μιλώντας για να βοηθήσω την κουβέντα. Δεν είπα ότι θα είναι αυτό ναι, το ποσό. Πραγματικά ο Άρης δεν κοστίζει μόνο 1 εκατομμύριο. Εννοείται. Το ξέρουμε όλοι. Είναι όμως μια δύσκολη περίπτωση, την οποία θα πρέπει η Γενική Συνέλευση να πάρει πολύ σοβαρή απόφαση. Ναι. Νομίζω ότι εκεί θα έχουμε έτσι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αν θέλετε, σε αυτό το κομμάτι. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Υπάρχει ένα θέμα φέτος που είμαστε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ο άνθρωπος φαίνεται ότι έχει βάλει 1 εκατομμύριο μέχρι στιγμής. Ναι. Στη ΒΙΤΑ Εθνική για να πρωταγωνιστήσει, σίγουρα θα πρέπει να βάλει περισσότερα χρήματα, να κάνει μια ομάδα πιο ανταγωνιστική, διότι η ΒΙΤΑ κατηγορία είναι και πιο δυνατή και πιο σκληρή από τη ΓΑΜΑ. Ναι. Το 1 εκατομμύριο, αν βάλει κάποιος για να τρέξει την ομάδα, δεν φτάνει. Ναι. Αυτό το γνωρίζει και ο ίδιος προφανώς και το γνωρίζουμε όλοι. Τώρα το ποιο είναι το κεφάλαιο που θα πρέπει να ξοδέψει δεν το ξέρουμε. Ναι. Αλλά σίγουρα όλοι πιστεύουμε ότι 1 εκατομμύριο δεν φτάνει. Ναι. Άλλωστε νομίζω ότι τα χρήματα αυτά που θα τοποθετηθούν στο μετοχικό κεφάλαιο, στον ειδικό λογαριασμό, είναι και κεφάλαιο κίνηση. Δηλαδή θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της ομάδας. Βέβαια, είναι το κεφάλαιο το οποίο θα τρέξει η εταιρεία για ναι. τις ανάγκες της. Ναι. Αν το budget δηλαδή της φετινής χρονιάς ήταν αυτά τα νούμερα που μας λέτε και θα ανέβει και λίγο παραπάνω σίγουρα μέχρι το τέλος της λογιστικοποίησης που θα γίνει, φαντάζομαι αναγκαστικά, ότι... αν πούμε ότι είναι το 1 εκατομμύριο τώρα που το αναφέρετε εσείς, αναγκαστικά θα πρέπει να βάλει κι άλλο, να κάνει και αύξηση κεφαλαίου για να μπορέσει να τρέξει την ομάδα. Ώστε να είναι ανταγωνιστική. Ναι, οποιοςδήποτε αναλάβει να διέξει. Ναι, ακριβώς γιατί. Και αν κάποιος κάνει μαγικά, ας πούμε. Εντάξει. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης στόχο έχει, όπως είπε και ο Νίκος Αναστόπουλος, και του χρόνου στη Football League να είναι
να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο, δηλαδή από τις πρώτες αγωνιστικές να δείξει τα δόντια του, φτιάχνοντας μια καλή ομάδα που θα προσπαθήσει να καθαρίσει γρήγορα την άνοδο, και αυτό εξασφαλίζεται φτιάχνοντας μια πάρα πολύ καλή και ανταγωνιστική ομάδα αφενός και έχοντας μια εύρυθμη διοικητική και οικονομική λειτουργία, γιατί μιλάμε πλέον για ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία με εμπορικά τμήματα, διαφημιστικά τμήματα, στελέχωση, οργάνωση. Μιλάμε σε άλλο επίπεδο πλέον από αυτά που ζήσαμε τα δύο τελευταία χρόνια. Έτσι, και είναι και μια τεράστια ευκαιρία, γιατί έχουμε τον κύριο Λάσκαρη στον μπάσκετο που χαιρόμαστε γιατί έχει φτάσει στο Final Four και του ευχόμαστε καλή επιτυχία. Εδώ στον Αραστέχνη προσπαθούμε να τακτοποιήσουμε τα πράγματα και δρομολογούμε και μια διοικητική ανακατάταξη για όλα τον ΑΣ με τη νέα σεζόν. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι μαζί και με το ποδόσφαιρο θα μπορέσουμε να φέρουμε τον Άρη να είναι σε ένα επίπεδο ώστε να μπορεί να ανταγωνίζεται σε όλα τα επίπεδα και να πρωταγωνιστεί. Άλλωστε, μια υγιής κατάσταση στην ΠΑΕ, στο ποδόσφαιρο, έχει πολυπίκυλα και πολύπλευρα ωφέλη, νομίζω, και για τον Εραστή, και το καταλαβαίνει και ο πλεονάδας. Κοιτάξτε, τώρα μετά από τόσο καιρό που είμαστε εδώ και έχουμε αναγνώσει τα πράγματα, μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητα ότι χρειάζεται μια γενναία οικονομική ένεση ο Εραστέχνης, έτσι ώστε να μπει σε μια διαδικασία για να είναι ένας κυλισμένος σύλλογος, γιατί δεν είμαστε κερδοσκοπικός οργανισμός, αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να μπορούμε να περνάμε τους μήνες μας και τις μέρες μας χωρίς να σκάμε αν θα πληρώσουμε το ΙΚΑ ή το προσωπικό ή το αέριο και τα λοιπά. Είναι, δηλαδή, αν είχαμε τη δυνατότητα αυτό το διάστημα, σας διαβεβαιώ ότι θα είχαμε κάνει πολλά περισσότερα πράγματα. Θα είχαμε τρέξει δηλαδή και άλλα θέματα που αφορούν την αρασιτέχνη, τα οποία όμως ο χρόνος δεν μας επιτρέπει, γιατί μεγάλο μέρος αναλώνεται σε αυτό το γίγνεσθε. Θα κλείσουμε το μήνα. Ναι. Και θα έχετε και τη δυνατότητα, για να ολοκληρώσουμε και με αυτό, εφόσον ξεμπερδέψετε, να το πω έτσι, βάζοντάς το και σε εισαγωγικά, με το ποδοσφαιρικό τμήμα, με την ΠΑΕ, να αφιερωθείτε εξ ολοκλήρου στα θέματα του. Γιατί ναι, έχετε να και αυτό. Να λίγο και πιο κοντά και στα υπόλοιπα τμήματα, τα οποία υπάρχουν αρκετά προβλήματα και θα πρέπει να δώσουμε λύσεις. Γιατί και ο κόσμος περιμένει και όλα τα παιδιά που έρχονται στα τμήματα του Άρη και αγωνίζονται ή είναι στις ακαδημίες, θέλουν να αισθάνονται και οι γονείς να βλέπουν ότι υπάρχει ένα καλό κλίμα και μια εικόνα ενός οργανωμένου σωματείου. Ναι. Αυτό σίγουρα θα φέρει από μόνο του περισσότερα παιδιά, ναι, και παραπάνω έσοδα. Και ενδεχομένως να σχεδιάσετε και να λειτουργήσετε κάποια ακόμη τμήματα στον Εραστέχνη με τον καιρό. Αυτό, κοιτάξτε να δείτε, επειδή το καταστατικό από μια προηγούμενη γενική συνέλευση έχει αποφασίσει για κάποιες αλλαγές. Ναι. Και αυτό δεν έχει κλείσει ακόμη. Μέσα στη γενικότερη κατάσταση που περάσαμε, δεν έχει λήξει αυτό. Είπαμε ότι στη Γενική Συνέλευση θα πάρουμε απόφαση, θα βάλουμε όλα τα αθλήματα τα οποία είναι Ολυμπιακά και μη και μπορεί ο Άρης να διατηρεί ή να προάγει, έτσι ώστε αν κάποιος αύριο θέλει να κάνει ένα καινούργιο τμήμα που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, να μην πρέπει να πάμε σε αλλαγή καταστατικού και Γενικές Συνελεύσεις για τέτοια απλά θέματα. Μάλιστα. Θα φροντίσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλα τα αθλήματα να μπορούμε να τα προάγουμε. Και χαρά μας είναι να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα τρέξουν και θα φέρουν τον Άρη ακόμα πιο ψηλά. Μακάρι. Να ευχηθώ καλό κουράγιο για τις επόμενες αυτές τις δύσκολες μέρες μέχρι τη Γενική Συνέλευση και να κυλήσουν όλα ομαλότατα στις 30 του μήνα. Θα μου επιτρέψετε να, τώρα εφόσον μας ακούει και ο αργιανός κόσμος, η θέση μας είναι να έχουμε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται στη Γενική Συνέλευση. Ναι. Τα γραφεία του Συλλόγου και το γραφείο επί της Οδού Παπαναστασίου λειτουργούν καθημερινά και θέλουμε να καλέσουμε όλο τον κόσμο, είτε είναι παλιά μέλη, είτε καινούργια, είτε άνθρωποι που θέλουν να εγγραφούν για να είναι κοντά στην ομάδα, να έρθουν, γιατί θα έχουμε μια πολύ καλή οργάνωση στο θέμα γραμματείας κατά τη Γενική Συνέλευση, αλλά είναι καλύτερα όποιος το έχει στο πρόγραμμα να έρθει να τακτοποιηθεί και να μπορεί να πάρει κατευθείαν το καρτελάκι του και να μπει μέσα στη Γενική Συνέλευση εκείνη τη στιγμή. Να κερδίσουμε και χρόνο. Έχουμε λοιπόν μέχρι τις 27, περιμένουμε όλους τους ανθρώπους να έρθουν, γιατί από τις 27 και μετά όσοι έρθουν και εγγραφούν δεν θα πάρουν το καρτελάκι για να ψηφίσουν. Ναι. Διότι το Συμβούλιο μας θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους να τους θεωρήσει μέλη του Συλλόγου που θα έχουν έρθει μέχρι τις 27. Πολύ σημαντικό αυτό. Βάλατε τον καλύτερο επίλογο, νομίζω, κύριε Γραφιώτη. Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν όλους και ευχόμαστε να πάμε καλά σε μια Γενική Συνέλευση. Το ευχόμαστε όλοι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Καλό απόγευμα. Χάρηκα.